Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το ετήσιο αιχερατικό μνημόσυνο υπέρ των πεσών των υπερασπιστών της Βασιλεύουσας τελέστηκε χθες κατά την 560η επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας Αργοστολίου, προστατούντος του Μητροπολίτη κ. Σπυρίδωνο. Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν οι αρχές του νομού μας, μαθητές από δημοτικά σχολεία, οι σπουδαστές της Ναυτικής Ακαδημίας και αρκετοί πολίτες. Με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία συμφωνεύονται οι βιβλιοθήκες σε όλους τους νομούς της επικράτειας, το Εφορευτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Μουσείου Τυπάλδων Ιακωβάτων Λεξουδίου, δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την οποιαδήποτε ενέργεια συγχώνευσης ή διεισήματος ή οποιαδήποτε άλλη μεθόδευση συρρήκνωσης της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λεξουδίου. Αυτά αναφέρει στη σημεία ανακοίνωση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης, στο οποίο προεδρεύει η τέος δήμαρχος κ. Νόπη Αλεξανδροπούλου. Σε ετοιμότητα για φραγμό στη νέα χορολεηλασία, προτρέπει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Σύλλογος, αναφέρει ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες, αναμένεται η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος για το 2014, που προβλέπει αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 90% για όλες τις επιχειρήσεις και νέο σύστημα παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους που θα κλιμακώνονται έως 42%. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εμπόρων προσθέτει η ανακοίνωση του Συλλόγου. Όλοι οι συνάδελφοι έμποροι μαζί με όλους τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για κοινούς αγώνες με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα άλλα λαϊκά στρώματα για να βάλουμε φραγμό στη νέα φορολογιασία. Την προσεχή Κυριακή και ώρα 8.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο Κέφαλος στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου από τον βουλευτή Β' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή καθηγητή του, Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Απόστολο Αλεξόπουλο με θέμα «Υδρογονάνθρακες, μύθος, πραγματικότητα και τροπικές». Η εκδήλωση διοργανώνεται από την βουλευτή του νομού μας Αφροδίτη Θεοπευτάτου και την Ομαρχιακή Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς, ο κεφαλονίτικης καταγωγής Φώτης Πολυμέλης, έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Συνθέτης, τυπουργός αλλά και καλατόπους τραγουδιστής, ερμήνευσε τραγούδια που συνόδευσαν την εποχή τους και παραμένουν πασίγνωστα, με κορυφαίο το «Άστα τα μαλάκια σου» το 1935 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο. Συγγενείς και φίλοι του Φώτη Πολυμέλη τον αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Όσοι εις γνώση του συνθελημένα και με δώρο βλάπουν το φτιάκι, θα είναι εφόρ ζωής άσπων διεκτρήμων και πιστεύω πως πρέπει να είναι και άσπων διεκτρή όλων των φτιακών. Αυτά τονίζει ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Γιάννης Κασιανός σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης, επιτιθέμενος κατά των Δημοτικών Συμβούλων κ. Χρήστου Κλειρού και Θανάση Λιβιτσάνη για το θέμα που προέκυψε με την επισκευή του Δημαρχείου στην Ιθάκη, που θέλει να κάνει ο Δήμαρχος με προσωπικά το έξοδο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ.